είμαστε παιδιά και δεν πρέπει να κάνουμε ένα Big Brother. Όχι, θα είμαστε αλλού. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Θα ήταν ωραίο το Big Brother πάντως. Να έχουμε κάμερα. Μια κάμερα. Εκτός αέρα. Μόνο για μια ώρα, για αυτή τη μία ώρα μόνο η κάμερα. Δηλαδή αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε εκτός στούντιο με τον κολλητό σου διευθυντή των διευθυντών, Αλέκο, που είναι δίπλα μου. Ένα διευθυντή, ενώ μιλήσαμε μαζί και την περασμένη εβδομάδα, ήταν καλός, κάλυψε το κενό σε ένα ποσοστό 2 με 3% εύκολα. Ναι. Υπήρχε μια απόσταση του 97%. Όμως ο άνθρωπος πλέον εκεί που τον εκτιμούμε, προσπαθεί με 1002 τρόπους να βάλει αυτογκολ. Καλύτερο αυτογκολ από αυτό που έβαλε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή είμαι αυτόν. Για πείτε κύριε Αλέκο, εσείς. Καλησπέρα. Καλησπέρα καταρχήν σε όλους. Η απουσία σας, να ξέρετε, δεν φάνηκε σε κανένα. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν και καλύτερα. Να πούμε βέβαια ότι ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος κάνει κουμάντο σε ένα ολόκληρο πόδι. Ναι, πόδι είναι και το χέρι. Μεγάλο δάχτυλο πόδι και χέρι, του ποδιού του συγκεκριμένου. Όχι αυτό το χαριτωμένο, το πρώτο. Ναι. Εντάξει, που πάνε τα παιδάκια με τα λάδια που βάζουν. Εντάξει, το πρώτο είναι, το πρώτο είναι άλλη φάση. Under 30 δηλαδή. Under 30. Το δεύτερο είναι της ουσίας. Της ουσίας. Εκεί είναι η ουσία. Ωραία. Κάνει κουμάντο λοιπόν σε αυτό το πόδι, όποιον. Τον παρουσιάσαμε κύριε Στάβα όταν ήσασταν στη Λευκορωσία. Ναι, ξέρουν όχι, ότι εγώ. Την ασημαντότητά του τη γνωρίζουν όλοι. Πρώτη φορά ακούω καλά λόγια από τον Στάβρο. Και τελευταία. Ναι. Είναι το απόλυτο κουμάντο λοιπόν σε αυτό το πόδι. Πήγε μια φορά, μου κλείσε ένα σπίτι. Ωραία. Θα μου κλείσει το σπίτι, μην έχει κάνει αλήθεια, κάτι τέτοιο. Δεν θα μου κανονίσει γιατί τελευταία στιγμή και εγώ 15 Αύγουστο. Ναι, κλείσε μου, ναι. Όχι, έπρεπε να τιμωρηθώ. Αλλά περίμενα θα με τιμωρήσει λιγότερο. Ναι. Με έβαλε σε ένα τέτοιο, με το καρφόλα ακόμα. Σε το σπιτάκι, λένε, στο πρώτο καράς. Όχι στο πρώτο καράς. Στο πρώτο καράς δεν με έβαλε. Ζήτησε εκτός. Μάλιστα. Ναι, με έστειλε κάπου. Μετά την επόμενη χρονιά διόρθωσε, με έστειλε σε καλύτερο. Είναι το απόλυτο κομμάτι του ποδιού. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι επιβεβαισμένο δυνατοτήτων. Σε κυνηγάει. Ναι, σήμερα θα υπάρχει πόλεμο κανονικό στην πεδιάδα. Αλλά αφού αναφερθήκαμε λίγο στον Αλέκο, πρέπει να αναφερθούμε και σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχα μια ένταση τηλεφωνική λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Ναι. Αλλά κορυφαίος τέλεχος της μεγάλης στοιχηματικής εταιρείας της Goldbet. Ναι. Δεν θα αναφέρουμε το όνομά του για ευνόητους λόγους. Ναι. Ο οποίος όμως πριν κλείσουμε το τηλέφωνο και πρέπει να τον συγχαρούμε γι' αυτό, γιατί οι μεγάλοι άνθρωποι τι κάνουν, ζητάνε συγγνώμη ταπεινά. Ναι. Όμως μπορούν να κάνουν και κάτι ακόμη, έτσι, αν θέλουν ακόμα καλύτερα να πάνε μπροστά, να χρηματίσουν. Με αυτούς τους οποίους συζητάνε. Και να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή που χρηματίζονται και μάλιστα εύκολα. Ναι. Ναι, Σταύρο μου. Λέμε και αυτό. Ας πούμε, ρε φίλε, ότι αυτός ο άνθρωπος που κατά νου εσύ, ναι, που χρηματίζεται, ναι, ήταν υπουργός Πασόκ ή Πεχοδέ. Αυτός το ωραία υπουργός. Περίπτωση. Ωραία περίπτωση. Τι ωραία περίπτωση. Σε τι επίπεδο θα είχε φτάσει, τι θα είχε χτίσει και πόσο θα το είχε κοστολογήσει. Αλέκο και εσύ πώς θα συμμετέχεις σε αυτήν την κουβέντα. Θα υπάρχει μια, μια υπερπιτλημολόγηση, ναι, της τάξης του 800%. Ναι. Τι κοστίζει αυτό το έργο, παράδειγμα, 200 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Ναι. Βάλτε το 650, να φάνει η μέτερη δυνάμει αμήνονται του πατρίου εδάφους. Ναι. Έτσι και τα άλλα θα κάνανε και κάποιο έργο. Δύο κεφαλικά προσέφερε στο ακροατήριο. Για άλλα δύο. Όχι, θα λέμε σήμερα πολλά. Γιατί σήμερα δεν θα λέμε πολλά στοιχηματικά. Γιατί ενώ η Goldbet, ναι, θέλει να μας αγκαλιάσει, ναι, σε όλα τα επίπεδα, άξι, με τα καζίνο της, ναι, με τα, βέβαια, ναι, με τα φρουτάκια της, με τις αγωνιστικές δράσεις όλων των επιπέδων που θα μας τα πει Σόφη. Αλλά Σόφη, σήμερα τι γίνεται. Ο άνθρωπος είναι αξιόπιστος, γι' αυτό είναι και αξιόπιστη και η εταιρεία, έτσι, αποτελείται από αξιόπιστους ανθρώπους. Mm-hmm. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Όποιος το αμφισβητεί και αυτό. Και μια εταιρεία για να πετύχει, εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται το εξής. Χρειάζεται μια συνισταμένη να είναι μεγάλη. Η συνισταμένη αυτή εξαρτάται από τις μικρές ατομικές δημιουργίες. Είναι όπως το ποδόσφαιρο. Στα 90 αγωνιστικά λεπτά για να κερδιθεί ένας αγώνας, αν βγάλουμε τον παράγοντα τύχη σου, τα βιμπάλα και χτύπησε σε τρία πόδια, ανέβηκε, κατέβηκε και έγραψε, τι χρειάζεται, δύναμη στις προσωπικές μονομαχίες. Και νίκη στις προσωπικές μονομαχίες, ναι, για να γίνουν, για να φτάσουμε στην επιτυχία. Χθες το απόγευμα, πέρασα σε μια στιγμή από ένα μαγαζί, αυτά τα γηπεδάκια, τα μικρά, τα 5x5, ναι, και είδα μερικούς παίκτες βετεράνους του Άρη. Βετεράνους. Όταν παίζανε, ήταν βετεράνοι ή γίνανε μετά. Όχι, μετά πάρα πολύ. Ήταν, ναι, καλοί ποδοσφαιριστές. Ναι. Ήταν ο Γιάννης ο Τζιφόπουλος. Ναι. Ήταν ο Θόδωρος ο Ζελελίδης. Ναι. Ποδοσφαιριστές που κόσμησαν την ιστορία του Άρη. Έγραψαν τη δική τους ιστορία. Από τους κορυφαίους παίκτες που πάτησαν τον, ναι, πόδι. Και άλλοι πολλοί. Ναι. Κάθισα, τους απόλαυσα για 3-4,5 λεπτά.
και ανταλλάξαμε λίγες απόψεις, εγώ εκτός αγωνιστικού, αυτή εντός, για το μάτς το οποίο έρχεται. Το οποίο πιστεύω ότι είναι καλό να μιλήσουμε 3-4 λεπτά, ασχετά που θέλει ακόμα 10-12 μέρες. Ναι, θα, όσο περνάνε οι μέρες θα μιλάμε είναι, και περισσότερο. Είναι πολύ όμορφο αυτό, γιατί αυτό θα γίνει. Ναι. Θα είναι η πόλη που μετά από καιρό δέχεται ένα ντέρμπι, ναι, στην αγκαλιά της. Ναι. Τοπικού χαρακτήρα. Τοπικού χαρακτήρα, ναι. Μάλιστα. Εσείς κύριε Αλέκο, αυτό το Άρης ΠΑΟΚ, αν θέλετε να τοποθετηθείτε λίγο, πώς το βλέπετε? Είναι ευχάριστο για τη Θεσσαλονίκη που θα ξαναέχει αυτό το ντέρμπι, αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα ντέρμπι με την έννοια που θα έχει τόσο μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον όσον αφορά... Για τον ΠΑΟΚ θα έχει. Και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη θα έχει. Είναι νωρίς, δηλαδή. Αλλά είναι νωρίς ακόμα να πούμε ότι κάτι θα κρίνει. Θα κρίνει βέβαια πολλά όσον αφορά την καζούρα, την καζούρα μεταξύ των φιλάθλων και όλα αυτά. Ναι. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δύσκολα ή εύκολα θα το πάρει, γιατί έχει και καλύτερη ομάδα. Το λάθος τώρα. Ναι. Το λάθος, ναι. Ο Άρης είναι μια ομάδα, μην ξεχνάμε, που έρχεται από τη Β' Εθνική και οποιοδήποτε αποτέλεσμα και να φέρει. Δεν θα έχει και τόσο άγχος και να χάσει και να κερδίσει. Και στο, ναι, αλλά αν κερδίσει, θα αλλάξει την ιστορία τη φετινή. Θα τελειώσει το πρωτάθλημα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά και θα μπορούν να κάνουν και χριστουγεννιάτικες διακοπές και πασχαλινές. Ναι. Πάλι δεν θα κριθεί το πρωτάθλημα. Ναι. Πιστεύω και με νίκη του ΠΑΟΚ, γιατί έχει πολλούς αγώνες ακόμα. Αλλά θα εγώ δώσει. Υπογράφω σήμερα ότι αν κάνουμε το 3-3 μετά πήραμε το πρωτάθλημα. Εγώ θα το γίνω πιο κοινικός και θα πω ότι αυτό το πρωτάθλημα έχει ήδη τελειώσει από την περασμένη Κυριακή. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ χάνει και μόνος του τα πρωταθλήματα. Δεν θέλει αντιπάλους. Πιστεύεις αυτό που λέει ο βασιλιάς μας εδώ αριστερά, ότι ο Σαββίδης έπρεπε να μπει, να βγάλει το πιστόλι και να τους οδηγήσει όλους εκεί που έπρεπε? Αυτό... Ναι, ναι, ναι. Έπρεπε να κάνει μια καλύτερη κίνηση. Δεν ήταν κίνηση αυτή. Ναι. Αφού μπήκες που έπρεπε πήγες, να το τελειώσει εκείνη τη μέρα. Πήγες εσύ στη σέντρα, πήγες εσύ κάτσε δεξιμπάκι, εσύ. Μα, φίλε μου. Ναι. Θα επιβεβαίωμε το και αλλά πιστεύω, ότι, αλλά πιστεύω ότι και ο ίδιος ο Σαββίδη δεν ήξερε ότι είχε πιστόλι. Καλά, αυτό είναι η πιο σίγουρη τοποθέτηση. Ναι, ήταν ένας άνθρωπος που εξοδέψει 100 εκατομμύρια, να πούμε συμπερασματικά με δύο λόγια, τόσα χρήματα την τελευταία εξαετία και ξαφνικά ένιωσε από μέσα του μία πηγή αγανάκτηση όταν επόπτης και διαιτητής δείχνουν τη σέντρα και ξαφνικά μετά από 4 λεπτά αλλάζουν γνώμη αυτό το μαντίο των αδελφών. Μην επανέλθουμε και γινόμαστε κουραστικοί. Ωραία, εγώ θα πάω επειδή κρίνουμε ανθρώπους από εδώ πέρα. Εντάξει, λέμε διάφορα. Ωραία. Μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε όμως έλεγε. Τι θα κάναμε εμείς στη θέση του? Εγώ θα έκανα πολύ χειρότερα, φίλε. 100% και εγώ πολύ χειρότερα. Ναι. Εσύ, Αλέκο? Εγώ έκανα πολύ χειρότερα γιατί έκανα και πρόεδρος, βέβαια, σε ερασιτεχνικό. Να το γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, όταν ισοπεδώνεται αυτή η συζήτηση. Σε ερασιτεχνικό σωματείο, στον Άγιο Νικόλαο Καθηγητής, ήμουν πρόεδρος για 10 χρόνια. Όταν ένιωθα αδικημένος, έμπαινα μέσα και έκανα πολύ χειρότερα. Σαν Τάβρος είναι ενιαλοπολείο. Ακριβώς. Τι χαρώματα φόβησε ο Άγιος Νικόλαος? Ντρέπομαι να το πω. Όχι, θα το πει. Κιτρινόμαυρα, αστέρας Αγίου Νικολάου. Και ούτε αυτό κατάφερες να αλλάξεις τις φανέλες? Καλά, αυτό σου λέει. Δεν το κατάφερα. Εγώ πήγα διακοπές στα Χανιά. Άλλη μια αποτυχία. Σε ένα πανηγύρι, πάω σε ένα πανηγύρι σε ένα χωριό και έρχεται ένας κριτικός από αυτούς με το μουστάκι που αρέσουν στις γκόμενες που πήγαν στην αλυτήρια. Ναι, ναι, αυτός. Και έρχεται και μου λέει, Σταύρο, λέει, θα μας φέρεις φανέλες και εμάς, γιατί μοιράζαμε φανέλες. Ναι. Λέω, βεβαίως φίλε, τι χρώμα φοράτε? Μου λέει κιτρινόμαυρα. Ποτέ δεν μόνο ασπρόμαυρα έχουμε. Λέω, δεν πειράζει ασπρόμαυρα, μου είπε ο άνθρωπος. Είδες τι εύκολα. Εύκολος, γρήγορος. Και εσύ 10 χρόνια εκεί δεν άλλαξες χρώματα, ρε. Τι κάνεις? Και να πω ότι είναι κανένα χωριό το οποίο δεν είναι το ασπρόμαυρο στοιχείο έντονο. Όχι, είσαι. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. Να σκεφτείς ότι είχα φέρει και τον ίδιο τον ΠΑΟΚ την επαγγελματική ομάδα να παίξει στον Άγιο Νικόλαο. Άμα τώρα το κάνεις αυτό, ξέρεις ότι θα το έχεις κατάλληλα από τους παίκτες κάθε 4 δευτερόλεπτα. Αλλά θέλω να ενημερώσω, σφήνα θα μπω, ναι. Ότι αυτή τη στιγμή δέχομαι μήνυμα από φίλο μου, ναι, ο οποίος μας ακούει από τις δαλματικές ακτές στο Split, ναι. Έτσι, και απολαμβάνει τη συζήτηση που γίνεται για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και φιλοπαναθηναϊκός. ΠΑΟΚ και φιλοπαναθηναϊκός. Ναι, είναι παναθηναϊκός και φιλοπάοκ. Α. Ναι, βέβαια. Ο οποίος έχει γνώσεις άριστες σχετικά με το αντικείμενο, αθλείται στην Goalbet σε καθημερινή βάση. Ναι, 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 το έχει. Ναι. Και είναι επιχειρηματίας στην Χαλκιδική με πολλά beach bar. Έτσι και σε ολοένα και επεκτείνεται. Ολοένα και επεκτείνεται. Ολοένα και επεκτείνεται. Το γνωστό σε όλους το... μουσείο. Δεν είναι ανάγκη, ναι, να πούμε, ναι, παραπάνω. Ναι. Άμα εγώ σηκώσω το τηλέφωνο και τον πάρω το καλοκαίρι, θα με βολέψει σε ένα δωμάτιο. Με καλά νούμερα. Επειδή δεν άκουσες, είπα beach bar. Θα κοιτάς τα αστέρια. Καλή ξαπλώστρα. Καλή ξαπλώστρα.
Είναι δυνατόν. Σταύρο, τη στιγμή που έχεις εμένα σε Χαλκιδική, όλοι οι άλλοι είναι... Κοίταξε τι, με φροντίζεις, ναι. Αλλά δεν κάνεις τη διαφορά. Σε προτιμώ γιατί είσαι σίγουρος, ωραία, αλλά δεν μου έχεις κάνει διαφορά μέχρι τώρα να μου πεις πήγαινε σε ένα με την πισίνα μέσα στο δωμάτιο και μην δώσεις 5 εκατοστάρικα τη μέρα. Δώσε 2. Δεν έχεις κάνει αυτό. Ναι. Κατάλαβες. Δεν ήξερα ότι είχες τέτοια προβλήματα. Τώρα από το μάθημα. Δεν έχω το δεν είναι πρόβλημα από τα πολλά. Εγώ ήθελα να σε ευχαριστήσω. Αλλά πίστευα ότι οι παροχές σου ναι. είναι σε ένα ταβάνι. Τώρα ναι. μου λες ότι είσαι ένα επίπεδο πάνω. Μου λέει. Σε σχέση ναι. με το μουσείο. Ότι μπορούσε να με καβατζώσει σε ένα καλό δωμάτιο με πισίνα μέσα. Άκου, αλλά... Σταύρο, θα σε πω κάτι γιατί τα ελληνικά μου θεωρώ ότι είναι παραπάνω από μέτρια. Ναι. Έτσι. Ο Αλέκος. Μπορείς να μην το πεις. Έτσι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ποτέ και σε κανέναν. Αν το κατάλαβες, το κατάλαβες. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ένα. Θα το κυνηγάω, είναι λέει τα πλέον. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε. Ό,τι δίνεις, παίρνεις αυτή τη ζωή. Πόλεμο στην Πεδιάδα, ναι. στη Λάρισα εκεί. Η μισή από εδώ και η μισή από εκεί. Ναι. Και θα ζητηθούμε στη Λαμία, στο Δομοκό. Εδώ ήρθαμε όμως να συζητήσουμε και ορισμένα σοβαρά Βεβαίως. Θέματα, γιατί η εκπομπή είναι σοβαρή. Βεβαίως. Ο Κούγιας, ο φίλος σου, που κάνει δήλωση, ας μου κάνουν μήνυση, θα φάνε τα μούτρα τους. Εδώ πέρα τι γίνεται. Εμένα η θέση μου είναι ότι ο Κούγιας, έτσι, θα τους μπερδέψει όλους, δεν θα ξέρουν πότε έρχονται και πότε πηγαίνουν. Τη Δευτέρα μπορεί να είναι να μιλάει με θετικά σχόλια για το Σαββίδι. Έτσι, την Τρίτη. Μα να φταίει ο Σαββίδης. Θα σας πω εγώ. Για όλα. Πω δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι εγώ είναι. Το ζω. Να μας πει ότι είναι. Ναι, ναι. Το, μισό λεπτό να ναι, τοποθετήσω ναι. ότι είναι. Ναι, ναι. Ο ορισμός του σύγχρονου Μελισανίδη της ενόργανης γυμναστικής. Στα φλι-φλακ. Ακούστε μένα τώρα. Πώς τους μπέρδεψε όλους. Έχω πολύ καλή. Αίδη τους μπέρδεψε. Ωραία. Μπλέκει Μελισανίδη για να έχει ναι. Παπαδόπουλο και Σαββίδη στην ίδια πρόταση. Ναι. Πέφτουν κάτι πινελίκια γιατί εμένα μου έχει γυρίσει. Επειδή βγαίνει ο Κούγιας και λέει ότι η ΑΕΚ πήγε να χρεώσει τον ΠΑΟΚ για την Ξάνθη, ενώ ξέρω ότι δεν υπάρχει ΠΑΟΚ, και μιλάμε με κάποιους από την ΑΕΚ και πέφτουν κάτι πινελίκια. Ότι τη ρουφιανιέρα αυτή δεν τρέπεστε και σου ξεμούξου. Τα πίσω κολλητά. Ναι, γύρισμα αυτή, ωραία. Γύρισμα αυτή, ότι του στείλει δεν κάναμε εμείς κάτι τέτοιο, ρε φίλε. Και άμα το πιστεύεις αυτό που λέει ο Κούγιας, να πει το. Να ζητήσει από το Σαββίδη, ωραία, να ανοίξει τις γράμμες. Να του πει, να ρωτήσει το Σαββίδη, λέει. Για το θέμα αυτό, που είναι και κολλητή. Τσουπ, βγαίνουμε και κολλητή με τον Κούγια ξαφνικά. Κολλητή. Να το. Και πινελίκι κόντρα πινελίκι. Τίποτα, τον παίρνω τον μπερδέματο. Και έχουμε μπερδευτεί ήδη. Ναι. Ήδη έχουμε εμείς δίκιο βέβαια, δεν έχουν αυτοί. Οι συνεργάτες, οι μουλοχτοί, οι αεξίδες. Ωραία. Πινελίκι κόντρα πινελίκι κόντρα πινελίκι. Ωραία. Και ακόμα δεν έχει πει ο Ολυμπιακός. Γιατί θα τον μπερδέψει και αυτό να. Σε κάποια φάση. Ναι, το έχει, το. Αύριο φώναξε η FIFA και τους τρεις. Η UEFA. Για να πάνε. Θα πάει ο Γκαγκάτσης από εμάς ο Μάκης. Τις αλλαγές θέλουν, φίλε. Άμα δεν φεύγουν. Από το κλασάτι μόνο μπορεί να δώσουν λύσεις. Μπορεί να κάτσουν σε ένα γραφείο με τις αλλαγές της Αβίδης Μαρινάκης αυτή τη στιγμή. Τώρα όχι. Όχι. Όχι δεν γιατί επειδή έγινε ένα ραντεβού ανεπίσημο μια φορά στο γραφείο του Τσίπρα, λέει ο αστικός μύθος. Τον έχω ακούσει. Ναι. Και με τις αλλαγές Αβίδης να μην για άγριο. Εντάξει. Αλληλοκυνηγητό. Ναι. Ωραία. Δεν υπάρχει αυτό. Θα πάνε τα... οι αλλαγές, όπως σοφά είπες, ή ανταυτού. Οι αλλαγές οι οποίες και θα μεταφέρουν απλώς. Είναι σαν τους αγγελιοφόρους. Ναι. Είπαν αυτό. Ναι. Θα το πει ο άλλος το δεις η Σπάρτα, θα φάει την κλωτσιά, θα πέσει το κενό. Ναι. Τα γνωστά. Ναι, τα γνωστά. Ναι. Ναι. Το πήγες στο αρχείο, πάλι και αρρώστια. Ναι. Έχεις βάλει καμία αντιγόνη. Όχι, μου αρέσουν να εμένα. Με Στεφάνη, εμένα σου έχω πει ότι η αγαπημένη μου γιορτή είναι τα καρναβάλια. Ναι, γεγονός, γιατί... ναι, μου αρέσει γενικότερα αυτό. Ναι. Γιατί είναι πιο, ναι, πιο αληθινή γιορτή. Ναι, ο Βάκχος, ο Διόνυσος, ναι. αυτοί τα εσωτερικά τους που βγάζει ο καθένας. Ότι έχει κρύβει μέσα. Οι άντρες που δίνονται γκόμενες. Ότι έχουν αποθυμένα. Έχουν αποθυμένο. Και είπαμε. Το θέλουν το κρεατάκι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. ναι. Καλύτερα να έχεις αμαρτίες παρά αποθυμένα. Επαναλαμβανόμαστε και το μάτε. Ναι. Εσύ, Σοφία, θέλεις να έχεις αμαρτίες ή αποθυμένα. Αμαρτίες. Και είσαι και νέο κορίτσι, μπορείς να κάνεις πολλές. Αποθυμένα δεν είναι καλό να έχει κανένας μας. Κανένας. Οποιοδήποτε αποθυμένο και είναι αυτό, έτσι. Δεν είναι ωραίο. Τώρα εδώ που μπλέκεσαι με τα αθλητικά και με την Goldbet που τόσο την έχεις βάλει στη ζωή σου, σου αρέσει αυτό που κάνεις. Μέσα. Σε χωριστή θέση την καρδιά. Μπράβο. Στην πρώτη. Χθες που είχε λίγα μάτς, δεχόσασταν πάλι τηλεφωνήματα για απορίες, για ασάφη, για σκοτεινά σημεία. Εντάξει, η Goldbet δεν είναι μόνο στοίχημα, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Επιτελεί και κοινωνικό έργο, να φανταστώ. Έπαιξε ένα μπάσκετ χθες. Ο μεγάλος μας, ο ΠΑΟΚ. Ο οποίος ιτήθηκε με 10 πόντους διαφορά. Δεν είναι, τον ΠΑΟΚ τον πιάσαμε. Για πες, Σοφία, συγγνώμη, σε διάκοψα. Λοιπόν.
Και όχι στην τέτοια, στο παιδί. Σήμερα πάλι δεν είναι έντονη. Ναι, δεν είναι. Σχηματικά. Τι έντονη, είναι νεκρή, είναι νεκρή. Υπάρχει ούτε φαντάζομαι να κυκλοφορεί. Είναι νεκρή στο παιχνίδι Ιταλία-Ουκρανία, είναι διεθνή φιλικά. Ασήμαντο ίσως για κάποιου έτσι φαν του στοιχήματος, όπως εδώ πέρα εσύ. Εντάξει, εμείς θα αθληθούμε σε καθημερινή βάση. Έχει και μπάσκετ σήμερα, συνεχίζουμε να έχουμε Champions League. Δεν είναι. Έχουν ξεκινήσει επίσης και οι προκριματικοί αγώνες για τα NBA. Να τα λέμε και αυτά. NBA. Μπάσκετ. Προκριματική, κανονικό. Η regular season ξεκίνησε. Ναι, ναι. Ξεκίνησε, ναι. Όπου ο Γιάννης Αντετοκούμπο έχει κάνει πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Έχει Ισπανία σήμερα. Αυτό το παιδί. Πάμε, θύμισε εσύ ένα ανέκδοτο. Θα το πω με σεκευγοράδα. Πάει ένα κάτι στον καθρέφτη, κοιτάει, μένει κανένα τετράλεπτο. Τον φωνάζει από μέσα η γυναίκα του. Γιάννη! Γιάννη, λέει. Κομματιασμένο ο άνθρωπο. Το όνομά του δεν θυμόταν. Κοιτούσε, ξανακοιτούσε. Γιάννη. Και ένα δεύτερο έτσι σεκευγοράδα να κολλήσω. Φλέμε και ανεκδοτάκι, είναι χαλαρή ημέρα. Δύο τρελή. Δύο. Τρέχουν τζιμισκή. Ξαφνικά λέει ένα στον άλλο. Κάτσε πιο εκεί, Ρετσάκα, να πω κι εγώ λίγο στη μέση. Επιτυχημένα όλα όμως, έτσι. Να τα λέμε κι αυτά. Ναι, καλά που τα έχουμε γραμμένα. Ναι, νομίζω ότι τα έχουμε γραμμένα. Εδώ γίνεται. Όχι, χωρίς κονάκι, χωρίς τίποτα ποτέ. Ποτέ. Σε αιώνε των αιώνων, τι σκονάκι. Καλά, 20 χρόνια αυτό το διάδρομο. Εγκυκλοπαίδεια. Μα δεν υπάρχει πιο από το ραδιόφωνο, είσαι ο εαυτό σου. Να δώσει. Ένα σοφό συνάδελφο, ο οποίο τα έπαιρνε από παντού, βέβαια. Με λίγο άκοψο τρόπο, αλλά δεν πειράζει. Ωραία, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Ότι στη δημοσιογραφία λέει ή θα είσαι ο εαυτό σου ή πολύ καλό ηθοποιό. Αν είσαι μέτριο ηθοποιό, θα εκτεθεί. Συμφωνώ απολύτω. Επειδή κανεί μα δεν είναι η Λαμπέτη και. Έτσι, και ο Κάβολο Κούν. Και ο Κάβολο Κούν. Άρα είσαι ο εαυτό σου και στο κεφάλι σου ήσυχο με όσα κουσούρια και αντίχει αυτού. Σταύρο, τώρα που είπε που τα έπαιρνε ένα φίλο ο δημοσιογράφο κτλ. Σήμερα βγήκε ένα κάτι, μία είδηση η οποία με στενεχώρησε πολύ γιατί ένας είναι και μπλεκόμενος που είναι και φίλος μου, το γνώρισε εδώ στο ΠΑΟ. Σίγουρα, όλα τα λαμόγια τα γνωρίζεις. Στο Βέλγιο, Λέκο. Έχουν πιάσει δύο διαιτητές, έναν μάνατζερ και κάλεσαν και τον Λέκο στο... στην αστυνομία. Για μαρτυρία, όχι για κατηγορούμενο. Άλλοι λένε ότι για κατηγορούμενο, άλλοι λένε για μαρτυρία, δεν ξέρουμε ακόμα. Τον γνωρίσαμε εδώ με τον ΠΑΟΚ, πέρασε και λίγες μέρες κάτω στο. Βοηθός προπονητής του Τούντορ. Το Τούντορ τώρα είναι πρώτος, εδώ και δύο χρόνια πρώτος προπονητής στην Μπριζ, πρωταθλήτρια, Champions League και όλα αυτά. Και θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και για αυτόν η Μπριζ, η οποία για να συνδέσουμε και με τη χθεσινά που λέγαμε για τις πόλεις, για Βενετία και για αυτά, είναι, έχει ανάλογο φαινόμενο. Με τα νερά, λένε ότι θα βουλιάξει σε κάποια χρόνια. Όταν εμείς φυσικά. Με το Σταύρο ήπιαμε πάρα πολλές μπύρες εκεί, Γιώργο. Θυμάσαι που κάναμε μέχρι Σταύρο, Βελγίου, ναι, δηλαδή, Σταύρο, μέχρι που κάναμε ερώτηση στα γκαρσόνια πώς φορολογείται το μπαρ, δηλαδή γιατί δεν μας έφεραν αποδείξεις και τα λοιπά. Ναι, θυμάσαι την έκθεση, πώς γίνεται εδώ, πώς είναι το φορολογικό σύστημα. Γιώργο, οπότε μη μας λες για Μπριζ. Πιάσε κάτι άλλο. Του είπα τις προάλλες ότι είναι μια από τις ωραίες πόλεις που έχουμε πάει. Ναι. Είναι πανέμορφη η Βενετία του Βορρά. Όχι, ήταν. Η πλατεία με το. Με το ρολόι πάνω, θυμάσαι. Εσύ πες, επειδή έχουμε και βέλγικο κοινό, πες τα και λίγο βέλγικα αυτά. Να είναι λίγο γαλλικά, μπορείς να μιλήσεις, λίγο στα φλαμανδρικά. Όχι, έχω άγχος τώρα. Είμαι γιατί δηλαδή κάπου. Όταν έχεις άγχος, γιατί είσαι εντυμένος και είμαστε 20 Νοεμβρίου. Γιατί είμαστε έτσι. Ναι, δεν είμαι και τόσο καλά στα κέφια μου, είμαι άρρωστος. Θέλω λίγο να κάνουμε ένα θέμα να θίξουμε. Πώς αντιμετωπίζουμε στη ζωή τη διπλή ήττα. Τα δύο μέρες σε λοιπόν, α, μπράβο. Ναι. Έτσι ένα μονόλογο άφησε με 1,5 λεπτό να κάνω. Ωραία, κάτσε λίγο. Ας παίξουμε λίγο μουσική. Λίγο για να ξεκινήσουμε. Ένα πάμε. Η ήττα, κύριε, λοιπόν, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Με δύο τάφε. Αν ξαναπεταχτεί θα το δει πολύ ξύλο. Εγώ θα κάνω αυτήν. Δηλαδή εδώ δεν μου αρέσει η βιοπραγία. Δηλαδή αυτό το κομικοπαιδευτική φιγούρα που έχω εξ αριστερών μου, μαζέψτε τον. Μαζέψτε τον, κλείνω. Ξανά μουσική για να ξαναρχίσω. Πες πώς κάνουν κάτι που ξαναξεκινάει. Η ήττα λοιπόν είναι κάτι πάρα πολύ θλιβερό και κάτι πολύ δυσάρεστο. Πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με τεράστια ψυχικά αποθέματα. Όταν χάνεις την πρώτη φορά, πάντα ελπίζεις ότι την επόμενη θα είναι μια διαφορετική μέρα και θα ψάξεις να ρεφάρεις. Πηγαίνεις λοιπόν με αυξημένη την ψυχολογία σου και πρέπει να προσέξεις τα λάθη που θα κάνεις τη δεύτερη μέρα. Γιατί είπαμε,
το δίσεξ αμαρτίν ουκ ανδρός σοφού εστί. Όμως δεν γίνεται να την αποφύγεις και τη δεύτερη μέρα και με διάφορους τρόπους έρχεται στην αγκαλιά σου. Τότε τι κάνεις? Ή ξεκουράζεσαι και λες θα αγωνιστώ στοιχηματικά, καζινικά, οπουδήποτε σου. Μετά από μία εβδομάδα, αφού λίγο κρυώσει, λίγο παγώσει, ή μπαίνεις διαζευτικό, πας για την τρίτη μέρα. Αν λοιπόν η μύτη έρθει και την τρίτη μέρα, τότε κύριε σας ακολουθεί ένα σύννεφο. Αυτό το σύννεφο για να το διώξετε πρέπει να ψάξετε δίπλα σας και απέναντί σας. Είναι το μάτι ματιού που το τρώτε από όλους. Οπότε δεν μετράτε χρήματα ποτέ μπροστά σε κόσμο. Σας λέω διάφορα τα οποία πρέπει να τα κάνετε. Να μην σας βλέπει κανείς. Δεύτερον, πηγαίνετε να αθληθείτε μόνοι σας. Μην παίρνετε κανέναν μαζί σας. Και τρίτον, εάν σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού σας, του αθλητικού, βγείτε σε κάποια στιγμή, μειώσετε τα χθεσινά, σταματήστε. Σταματήστε. Γιατί μετά έρχεται ο όλεθρος και έρχεται η απόλυτη καταστροφή, είναι θέμα χρόνου, και το κυριότερο είναι ότι δεν χάνετε μόνο τα χρήματά σας, χάνετε και την ψυχική σας υγεία, η οποία είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει. Συνέχισα, Αλέκο, τώρα πες και να κάνω ανόητο. Όχι, φίλε, είναι πράγματα που βγαίνουν από τη ζωή. Εντάξει, βγαλμένα από την εμπειρία, με παραστάσεις. Έχεις πάει ποτέ καζίνο, Αλέκο? Δεν ασχολούμαι με τον τζόγο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πω, το ψεύτο. Ο Μιχάος είναι ο μόνο. Ο Πινόκιο, ρε παιδιά. Έβες τα χρονικά του ραδιοφόρου. Επειδή όμως λέει για τη δεύτερη φορά και η τρίτη συνεχόμενη τι θα γίνει, είναι ένα πρόβλημα. Οι Ιταλοί λένε δεν υπάρχει δύο χωρίς το τρία. Οπότε πρέπει να φυλαγόμαστε. Να το, πω και στα ιταλικά. Non c'è due senza tre. Άντε, βαλέ. Να σου πω και κάτι, μίλες τίποτα άλλο. Ναι. Σοφία, πες εσύ κάτι στα γαλλικά. Γαλλικά δεν ξέρω. Αν ήξερες, πώς θα το έλεγες? Αν ήξερα. Δεν ξέρω πώς θα το έλεγα, αν ήξερα. Εσύ, Σοφία, τώρα ας υποθέσουμε ότι έχεις τρεις μέρες ρεπό, άδεια. Και έχεις και την οικονομική δυνατότητα να πας να ξοδέψεις κάπου 2.500 ευρώ. 2.500 ευρώ. Ναι, λιγότερα, κάτσε να πω. 62 ευρώ έχεις. Λοιπόν, είπαμε για να πας κάπου καλά. Πού θα διάλεγες να πας, να πας τρεις μέρες? Αλλά υποχρεωτικά πρέπει να τα φας τα χρήματα. Όχι να γύρεις με λεφτά. 62 ευρώ. Όχι 62, 2.500 ευρώ, κότσι μου. Πού θα πήγαινα? Ναι. Λοιπόν, είχα τρεις μέρες, λοιπόν. Θα πήγαινα κάπου κοντά. Γιατί είναι και τρεις μέρες. Κοντά είναι και τα γεννητσά. Κοντά, όχι, εκτός Ελλάδος κοντά. Ονόμασε, δεν έχει πόλη. Θα πήγαινα Ιταλία. Θα πήγαινα. Ιταλία. Ιταλία θα πήγαινα. Ναι. Πόλη, εδώ θα σε δω. Με το αγόρι σου, το αγόρι σου γλυκό και το αγόρι σου καραμέλα ή μόνη. Και να ψαχτεί. Μ' αρέσει και η Φλωρεντία θα πήγαινα. Ναι. Είναι Κωμόπολη. Ρώμη θα πήγαινε. Ναι. Ναι, θα πήγαινε μόνη σου ή θα ψαχνώσουν εκεί για να βρει τον Ιταλό αυτό, να το χαρακτηριστικό το. Επειδή έχω πάει Ιταλία και έχω δει του Ιταλού. Δεν μου έχουν γεμίσει το μάτι να πω. Μα τα χρήματά σου μπορεί να πει πώ θα τα έτρωγε. Γιατί είναι υποχρεωτικό να τα ξοδέψει τα λεφτά, δεν μπορεί να τα φέρει πίσω. Πανεύκολα. Τρόποι υπάρχουν πολλοί. Σε ρούχα, σε ξενοδοχεία, σε φαγητά. Σε θα αγοράζει αγόρια, θα πουλά αγόρια, ξέρω. Όχι, ρούχα. Σε ρούχα, φαγητό, Μιλάνο, καλά εστιατόρια. Πιστεύει ότι τώρα επειδή είπε να αγοράζει και να πουλάει αγοράκια, πιστεύει ότι υπάρχουν παρέες γυναικών που λένε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη? Ωραία. Τι θα κάνουμε το βράδυ, θα ψωνίσουμε κανένα αγοράκι? Ναι, βέβαια. Πολύ προχώνει η Θεσσαλονίκη σε αυτά τα θέματα. Ναι. Όλα έχουν αλλάξει. Όλα, όλα. Ένας φίλος μου λέει ότι δεν έχουμε club swinging. Αυτό πραγματικά είναι ντροπή. Πρέπει άμεσα, ειδικά αυτός ο δήμαρχος που είναι τόσο μπροστά, εδώ κάνει gay party, κάνει το ένα, το άλλο, τόσα πράγματα. Ξτήσε μου τον Ξαρχάκο. Δηλαδή το swingers, το οποίο έχει μπει στη ζωή όλη τη Ευρώπη. Πες τα. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα στη Θεσσαλονίκη. Για να ξέρουμε τι είναι το swing. Είναι η ανταλλαγή ζευγαριών. Ναι, υπάρχει, υπάρχει. Δηλαδή πάτε για φαγητό και αντί να κάτσετε δίπλα στη γυναίκα σας, κάτσετε δίπλα στη φίλη σας που είναι απέναντι. Και ό,τι ήθελε προκύψει στη διαδρομή μετά το φαγητό. Και στο φινάρι δεν είναι ανάγκη να πάρει τη γυναίκα, πάει και με ξαδέρφη, πηγαίνετε εκεί πέρα ή κάτι πάσα. Ο άλλος πάει κατευθείαν σε ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Α, τώρα που είπα γιατί είπα ειδιπόδιο σύμπλεγμα, για να σε δω άλλα την ερώτηση που θα σε κάνω. Λοιπόν, πώς λέγανε λοιπόν την μητέρα του ειδίποδα? Με ποια έκανε το ειδιπόδιο σύμπλεγμα? Η μαμά του. Τος έκανε σεξ με τη μαμά του. Ναι. Πώς τη λέγανε, αγόρι μου, ξέρεις? Επειδή δεν ξέρεις ποτέ και μόνο είσαι στο Βέλγιο. Μίδια. Άντε, μίδια μισε.
Λοιπόν, τη λέγανε Ιωκάστη. Ιωκάστη, ναι. Το θυμάμαι. Αυτό τι σιχασιά που είναι. Να λέει κάποιο την απάντηση και οτιθεί να πετάει και να λέει από πίσω μόλι τελειώνει την απάντηση. Αυτό. Δεν είναι αηδία. Με ευνηδίαση. Έχουμε ακόμα μια ερώτηση. Οποιαδήποτε. Ωραία, διάλεξε κατηγορία. Γεωγραφία, ιστορία. Ωραία, γεωγραφία. Γλώσσε ποδοσφαιρικά. Ναι, γεωγραφία θα σε κάνω και ιστορία αμέσως μετά το διάλειμμα. Να είναι ανυπόμονος ο κόσμος. Επειδή είσαι γκορμπέτ, παίρνεις και το διάλειμμα για πάρτι σου. Φίλοι. Έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Ναι. Σταύρο, θα σου κάνω μια ερώτηση. Κάτσε, για τον άλλο δεν πήγες να κάνεις, εμένα να παραφάσεις τώρα. Τώρα που κάνουμε και ερωτήσεις, να δώσουμε τις ευχές μας στην Τώρα. Η γνωστή Τώρα, η οποία τώρα δίνει εξετάσεις. Η γυναικάρα αυτή. Ναι, το αριστούργημα. Το κορίτσι μύθος. Το κορίτσι κόμβος, ναι. Κατεχάκι. Ναι. Έτσι, χρόνια στην επικαιρότητα. Είτε να το ήθελε, είτε χωρίς να το θέλει. Έχει λάθος πάνω της. Δύσκολα. Θα πούμε αυτό που είπε και η Άντσα Δημητρίου, είναι άσφαλτη. Είναι άσφαλτη. Άσφαλτη μεγάλη. Κάνε την ερώτηση στον Αλέκο λοιπόν. Αλέκο, τελικά διάλεξες ποια κατηγορία? Γεωγραφία. Εσύ είπες γεωγραφία. Ωραία, γεωγραφία, πολύ απλή light ερώτηση θα σε κάνω. Θέλω να μου πεις έτσι, την πρωτεύουσα της Ελβετίας. Γιώργο, αυτά είναι παιδικά. Ναι, για πάμε, θα μας πεις την απάντηση. Αυτά είναι παιδικά, είναι η πρωτεύουσα της Ελβετίας. Μπέρν, η Βέρνη. Πω, με κλώνησες. Μπράβο. Μπράβο, Αλέκο. Από τους λίγους που απαντάνε σε αυτήν την ερώτηση. Ναι, κύριε, είναι η Βέρνη. Δεν είναι ούτε η Ζυρίχη, ούτε η Γενέβη, η οποία θα λέγανε το 98% των ακροατών μας. Λοιπόν. Οι Λουφιάνοι δουλεύουν βέβαια σε εξαιρετική κατάσταση. Κατευθείαν, ναι. Μπαμπαμ, ακαρία το χτύπημα. Ναι. Εμένα ερώτηση τώρα. Ωραία. Εσύ θα πάμε σε τερματοφύλακες. Πα να μα φά πάλι. Δεν θε τερματοφύλακες. Του συγχαίρομαι. Πε, ποια θέση αρέσει πολύ. Θα πω ποδοσφαιριστή. Οχτάρι. Ωραία. Πε μου, οχτάρι τη Βαλένθια, πεκτούρα μεγάλη. Όχι, δεν μάζω να ολοκληρώσω. Που έπαιξε, που έπαιξε και στην Αγγλία με αποτυχία και έπαιξε και σε τελικό Champions League. Με διέτα. Μπράβο. Μπράβο. Και πάμε σε ποια αγγλική ομάδα έπαιξε με διέτα. Κάτσε να σκεφτώ. Δώσε μου 10 δευτερόλεπτα. Μπορώ. 9, 8, 7. Λίβερπουλ. Δεν έπαιξε Λίβερπουλ. Πού έπαιξε. Τότε να. Σε λέει θα πω κάτι, δεν πειράζει. Τότε να. Όχι. Θυμήθηκες. Μπράβο ρε, πω πως το είχε. Πω με το μπράβο. Θυμόμουν τα κόκκινα, γι' αυτό πάλι. Θυμόμουν τα κόκκινα, ωραία. Μοιάζουν ιστορίες. Ενώ, πες μου, ένας από τους πιο κομικούς παίκτες, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλη καριέρα σε σχέση με την ομάδα την οποία έπαιξε, ήταν ο Σαλγκάδο, συμφωνούμε αυτό, σαν δεξιμπάκ. Ο Σαλγκάδο, σε ποια αγγλική ομάδα έπαιξε ο Σαλγκάδο? Εδώ θέλει σκέψη πάλι. Και εδώ δεν θα σας βοηθήσω. Δεν γίνεται εδώ. Θέλω αυτό που σας τα λέω εγώ τζάμπα, γιατί σας τα λέω τζάμπα. Ποιος το είπε ότι μας τα λέει τζάμπα? Ναι, σωστό. Αυτό είναι σωστό. Και κάτσε να δώσουμε το μήνυμα. Να δώσουμε το μήνυμα της ημέρας. Δεν θα κάνει κανένας τίποτα στη ζωή του δωρεάν, όποιος είναι πάνω από 18, έτσι. Για τα πάντα θα πληρώνεται. Και ποτέ δεν θα λέγεται αυτό ότι άστο αυτό, θα τα βρούμε μετά. Δεν έχετε να βρείτε τίποτα, δεν χάσατε τίποτα. Να οριοθετείτε ακριβώς τις οικονομικές απαιτήσεις σας. Ή σας το κάνω δώρο. Δεν θέλω, από την αρχή όμως. Ναι. Κυρία, αυτό κάνει τόσο. Και μην είστε σε τραπέζια. Και όταν ο άλλος σας δίνει την ευκαιρία και σας ρωτάει, τι θέλεις για αυτό που κάνεις, ναι, αλλάζει τη συζήτηση. Σταύρο. Ναι. Συμφωνείς γι' αυτό? Πολύ δίκιο έχεις, φίλε. Ναι. Σου θυμίζει κάτι? Σου θυμίζει κάτι αυτό? Κάτι μου θυμίζει. Ναι. Κάτι μου θυμίζει, φίλε. Καλά, είσαι εδώ. Ναι, για πες. Στην Blackburn. Α, τι καλό σου πεις. Μπράβο το Ρουφιάνο. Έχεις πάρα πολύ καλό Ρουφιάνο. Λοιπόν, θα καταργήσω τα κινητά, θα τα απαγορεύσω πάρα, να ξέρετε. Από άλλο θα υπάρχει δικτατορία κινητών. Όπως τέτοιο, όπως στα σχολεία, στις τάξεις που παίρναμε απουσία, αποβολή, όποιος είχε κινητό, το παίρνουν και έβγαινε έξω. Κάτι παρόμοιο και εδώ. Που χθες δεν έλεγες ότι σου χρειάζεται ένα καλό Ρουφιάνο, ναι, χαμόγελο. Ναι, αλλά την ώρα αυτή που έχουμε την αντιπαράθεση, όχι, εγώ θέλω να μην το ξέρεις. Να δίνεις δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα, 3 δευτερόλεπτα. Θα πω σχολείο. Τι ωραία στιγμή στο σχολείο. Νεκρή, όταν ένιωθες σαν αυτό όταν ανέβεις το τρενάκι που πήγαινε σιγά 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 και μετά κατεβαίνει. Ναι. Αυτό φωτοβολείο που να κατεβαίνει το στομάχι σου πιο κάτω, παιδί μου. Έτσι, όταν έβαινε μέσα ο καθηγητής ή η καθηγήτρια και βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Ένα πολύ ωραίο. Σαν συνέστημα. Ναι. Και τα χώριζαν, δεν ξέρω, τα απολάβατε εσείς. Το ένα και το δύο που λέγανε για να μην είναι ίδια θέματα. Εγώ ξέρω τι έχω κάνει. Αλλάζαμε τους άλλους και παίζαμε όλοι το ένα και το δύο. Κανονικά ήμασταν ίδια. Αυτά βγαίναμε στον παπαστά που να ξέρω ποιον με ποιον. Από τότε η λαμογιά με στη ζωή μας. Εγώ ξέρω τι έκανα σε Ιουνίου εξετάσεις.
Εσύ κάνει μαθηματικά, έχω στα μαθηματικά, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, μιλάμε παντελώ αδιάφορο. Εγώ ότι αδιαφορώ. Εγώ πρέπει να είμαι ο χειρότερο άνθρωπο στον κόσμο στα μαθηματικά. Ποτέ μου δεν κατάλαβα ποιο είναι ο χ και ψ. Όταν λένε έστω χ και ψ. Μα την Παναγία, η χειρότερη μου στιγμή, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι όταν με λέγανε γεωμετρία, δίνεται ένα τρίγωνο, νεκρό. Νεκρό, τίποτα, δεν ήθελα παρακάτω να πούνε. Δίνεται ένα τρίγωνο, νεκρό. Ωραία. Ήμουν λοιπόν, ο καθηγητή η καλά με κυνηγάει στο θάνατο, επειδή ξέρω θα κάνω κάτι και με παίρνει από το τελευταίο θρανίο και με πάει μπροστά για να με βλέπει. Το ζώο όμω, με βάζει μπροστά στι κόλε που παραδίδουν οι άλλοι. Και έχω να πούμε την. Και περιμένω να τελειώσει ο καλό ο μαθητή. Ο μπασκετικό. Λίγο αργέ αυτό πάντα. Ο κλασικό μπασκετικό. Ωραία. Κάνω ένα έτσι, τον βλέπω, δεν κοιτάει, χράκ, ψήνω την κόλλα. Έλα όμως που έχω 20 λεπτά, 25, 6, αλλά τέτοια. Ωραία. Και ξαφνικά αρχίζω και γράφω. Με κοιτάει, μία με κοιτάει, δύο. Επιφύτης του Αγίου Πνεύματος. Το κοιτάω και εγώ, χαμογελάω, κάνω, κοιτάω λίγο, κοιτάω, γράφω. Γράφω όλα τα πάντα. Χαρτί και καλαμάρι. Μαθηματικά είναι, δεν είναι έτυχε, γράψαμε τα ίδια, τι κάνουμε τώρα. Και πάω, αφήνω και τις δύο κόλλες και την ώρα που τις αφήνω, τις χωρίζω. Να μην φαίνεται. Και με πιάνει. Με έπιασε. Όχι, δεν είναι. Επειδή είχα φέρει μια πενταήμερη για το σχολικό, είχα φάει ήδη, δεν μου κάναν τίποτα. Αλλά το πάλεψα, ρε φίλε. Τι με βάζει μπροστά, εσύ. Όχι, έδωσε τίμιο αγώνα. Τίμιο αγώνα και τι με βάζει μπροστά, αφού δεν το έχω. Λαμόγιο. Με θυμίζει αυτή τη ρίση του Κατζατζάκη, δεν ξέρω ποιο την είπε, που λέει θα νικηθούμε, θα νικήσουμε, δεν έχει καμία σημασία. Πολέμα. Πολέμα, ρε φίλε. Πολέμα. Σοφία, επειδή σε βλέπω λίγο σήμερα έτσι. Πιο light, κάτσε να φας την ερώτηση σου με στα μούτρα και σε ρωτήσω τι κατάσταση είσαι. Απλή ερώτηση σε κάνω. Απλή ερώτηση. Απλούστατη, απλούστατη. Είσαι χριστιανή ορθόδοξη. Ναι. Είσαι. Ναι, εμείς την πατήσαμε στην Εκκλησία, ποτέ και οι τρεις. Λοιπόν. Ήταν κάπως αυτονόητη απάντηση. Γιατί δεν είναι αυτό. Μπορεί να είσαι βουδίστρια, μπορεί να είσαι κάτι τίποτα. Δεν λέει κάτι αυτό. Δεν έχει το στυλ του. Θέλω να μου πεις τι γιορτάζουμε το 15 Αύγουστο. Μην μιλήσει κανένα σα. Γιατί ξέρω εγώ, για να μιλήσω. Τι γιορτάζουμε. Είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Τι γιορτάζουμε λοιπόν. Το 15 Αύγουστο στάβο κλειστό κινητό. Δεν την ενημέρωση του πάω και για κάτι. Τι γιορτάζουμε. Καλή ερώτηση. Δεν ξέρω τι γιορτάζουμε. Αυτά πέραν τα μάτια, γιατί είναι κομβικές γιορτές. Εντάξει, ξέρω. Γιατί ρωτάς 9 στους 10 και. Την Παρθένο Μαρία. Ποια γιορτάζει. Μπράβο. Και λένε τι έκανε. Να διευκρινίσουμε όμως. Γιορτάζουν οι παντρεμένες Μαρίες. Για ποιο λόγο. Τι γιορτάζουμε, γνωρίζετε λοιπόν. Κάτι γιατί έκανε. Οι 9 στους 10 λένε την Παναγία. Τι την Παναγία τότε. Γιατί κάτι έκανε η Παναγία τότε. Την Παναγία τι. Γιορτάζουμε λοιπόν την κοίμηση της Θεοτόκου. Ωραία. Έχει τα εισόδια της. Ναι, όχι τα εισόδια. Όχι τα εισόδια. Όχι, έχει τα εισόδια, έχει την κοίμηση, έχει πολλά πράγματα. Πολύ δυνατός. Και θρησκευτική εκπομπή. Franchise. Τώρα από εδώ και πέρα θα δουλεύουμε multiple choices. Πολλαπλές επιλογές. Όχι, εύκολο. Μετά γίνεται εύκολο. Μετά γίνεται εύκολο. Εύκολο γίνεται. Δεν μας συμφέρει αυτό. Θα χαθούν λεφτά. Ο Κλέιτον πήγε στον Ηρακλή. Να μιλήσουμε λίγο για Ηρακλή, για την τρίτη ομάδα της πόλης. Ναι. Θυμάσαι τι καλός ποδοσφαιριστής ήταν ο Κλέιτον. Τον πετύχε σε και στην Καλαμαριά και στη Λάρισα και στον Παναθηναϊκό και στην Ξάνθη. Φεχτάρα. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλή διαδρομή και μια χρονιά ήμασταν πολύ κοντά στο να τον αποκτήσουμε. Αληθεύει αυτό. Το ψάχναμε. Καλώς ποδοσφαιριστής. Όλη εκείνη τη φουρνιά της Καλαμαριάς είχαμε φτάσει κοντά. Και τον Περόν είχαμε φτάσει κοντά. Σε καλύτερη ηλικία, όχι τώρα. Ο Περόν λύση έξερε να μας βάζει γκολ. Βαρέθηκε. Μα πολλά γκολ μας έχει βάλει. Ο Δημητρέσκου. Δεν ήθελε ο Δημητρέσκου. Φίλο σου, όχι. Δικό μου. Με Ρωμάνο δεν είχα πολύ καλές σχέσεις. Τώρα αρχίζω με τον Λουτσέσκου. Αυτά πάλι, παιδιά. Αυτά πάλι τα τώρα αρχίζω και χαζεύει το αίμα της ψυχής μου. Μπράβο. Ναι. Έχει αγαπημένους προπονητές που με κυνηγάνε στο θάνατο. Ναι, έχω να πει, έχω πιάσει να πει, τώρα τους μάνατζερ του, είμαι από κοντά με τους φίλους μου μάνατζερ και το βοηθό του τον Ιταλό. Αναφέρεσαι στους κύριους κυρίους Καρίδα και Φούγια, φαντάζομαι. Να μην λέμε ονόματα. Γιατί να μην λέμε ονόματα. Καλά, είναι δυνατό, ναι. Πώς σε ξέρω, τι έχω. Θαυμαστές μου. Θαυμαστές σου. Δεν έχω στείλει κανένα μήνυμα την ώρα που είμαστε στην αέρα. Ναι, δεν το πείτε. Ακούν πάντα την εκπομπή. Εμείς είμαστε μαζί πάνω στο τέταρτο, κάθε φορά μαζί και. Ανταλλάσσετε απόψεις. Ανταλλάσσουμε απόψεις. Μου λένε πάντοτε ότι ακούν την εκπομπή. Αλήθεια. Καλά, δεν είναι. Παπάπουλα, δηλαδή. Αν ακούν την εκπομπή, να στείλουν μήνυμα στο κινητό μου τώρα. Η εκπομπή έχει πολιτισμικό πλέον χαρακτήρα. Βλέπεις, θρησκευτικά, φιλοσοφικά, αθλητικά, κοινωνικά. Σταύρο, ποιους, ποιοι πρώην προπονητές του ΠΑΟ ξεκυνηγούν ή σε κυνηγούσαν, φίλοι μου. Ο Μπόλονι μια χαρά τα είχε. Φίλος μου. Ο Ίβιτς μια χαρά τα πήγαινε. Δύσκολα. Δύσκολα. Ο Ίβιτς ξέρει τι με χρέωσε. Ότι κυνηγούσε τον Κρέσπο. Ποιο Κρέσπο κυνηγούσε, το μόνο που είχα ρωτήσει εγώ ξέρει τι ήταν. Ότι
Εσύ λέω, φεύγει ο Βίτορ και έχει το Κρέσπο. Ωραία. Και λέω, εντάξει, καλό Χρυσό, λέω, αλλά δεν φαίνεται aggressive, δεν πάει στη δύναμη. Μήπω ναι. Πρέπει να πάρουμε κι άλλον. Και νομίζω ότι κάνω επίθεση στον Κρέσπο, τον πιάνω και τα σέρβικα. Ωραία. Και το μεταξύ στο τέλο πήραμε και το Βαρέλα και έφαγα και το χρέωμα εγώ. Δηλαδή, όντω ο Πάο χρειαζόταν και έναν παίκτη. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ ότι οι ευεπόρτε με του προπονητέ και όταν γίνονται ερωτήσει, δεν βρίσκονται απέναντι. Δεν πάνε να μαλώσουν, να φέρουν ένταση μεταξύ του. Πιστεύω ειδικά οι ευεπόρτε του Πάο. Το α που θέλουν είναι το καλό της ομάδος. Πρώτοι από όλους τα χάρουν. Δηλαδή έχει όπως η λογική της απλότητας. Ναι. Η γοητεία της απλότητας. Οι προπονητές είναι δύσκολοι. Όλοι, είναι, όσους γνώρισε είναι δύσκολοι άνθρωποι. Δύσκολοι χαρακτήρες. Και χαρακτήρες. Ναι. Ναι. Δεν τους κάνεις αυτή εύκολα. Ρε. Δηλαδή εσύ μπορείς, εγώ πολλές φορές το έχω κάτι, μήπως θεωρείς ότι βλέπουν φαντάσματα παντού, ότι είναι με μια βαλίτσα στο χέρι, ότι δεν νιώθουν τη σιγουριά του πάγκου. Είναι πολλά πράγματα αυτά. Του την παίρνουν εννοώντα τι, πάνω από δίπλα σου θα σε φάνε. Ναι. Όπως ποδοσφαιριστές. Ειδικά σε τόσο μεγάλες ομάδες αλλάζει και η ζωή τους εν μία νυχτή. Ναι. Και είναι και πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο αυτό. Εντάξει, ειδικά ο Πάοκ του Ιβάν δεν είναι εύκολο μαγαζί, παιδιά. Τώρα τα λέμε όλα. Ναι, μπορεί να έχει πολύ κασέρι. Εγώ που και αυτό το πράγμα να το πληρώνεσαι. Ναι, αλλά κάθε δευτερόλεπτο πρέπει να είσαι στην τζίτα στην κυριολεξία. Και να αποδίδεις έργο. Εγώ, φίλε, τώρα να σου πω κάτι. Εκπλήσωμαι πραγματικά που βλέπω από αυτή την τεράστια μερίδα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ να υπάρχουν άτομα ακόμη και τώρα που να κυνηγούν το Λουτσέσκο. Πράγμα αδιανόητο για μένα. Έτσι, μικρό ποσοστό, αλλά το κυνηγούν. Είναι ντροπή και έσχος μαζί. Και υπάρχει την ευκαιρία. Και υπάρχει ένα μικρότερο ποσοστό ακόμα. Έτσι, μικρότερο σαφώς. Που κυνηγάει, δηλαδή άκουσον το μεγάλο, τον τεράστιο, τον ανυπέβλητο, τον μοναδικό Ιβάν. Συμφωνώ. Αριθμός λογαριασμού. Τράπεζα Πειραιώς. 166. Κάθετος. 6-6-10. Το Ιβάν είναι αυτός. Γιατί κάποτε τον είχες χρειάζεσαι για να. Εντάξει, ήταν οι τρεις στιγμές. Τον ταλάσσαμε. Είχε συνάντηση με τον Ιβάν. Ακόμα την πούμε στον αέρα μια φορά. Είχε συνάντηση με τον Ιβάν. Είχα μια. Δύο. Είχα μια συνάντηση στον τελικό του κυπέλου πέρσι. Στην πρόπερση. Στο Βόλο. Πριν από 14-16 μήνες. Ναι, τόσο. Ναι. Στο Βόλο λοιπόν η ομάδα έκανε την προετοιμασία της, δηλαδή σήμερα και έκανε την αποθεραπεία για να ετοιμαστεί το χαλάρο με αυτό λίγο και πέρασε για να πιει ένα τσάι δίλεπτο. Ναι. Δίλεπτο. Όμως έφυγε ακριβώς, ήταν 2 η ώρα το μεσημέρι, αλλά έφυγε από το τραπέζι στο οποίο καθόμασταν όλοι μαζί γιατί κάναμε παρέα στις 6 και 5. Δηλαδή κάθισε 4 ώρες. Σε κάποια στιγμή η συζήτηση ήταν και λίγο χαλαρή. Έτσι και πρώτη, λέω. Αν χρειαστεί σε κάποια στιγμή κάποια δανεικά, δεν θέλω να διστάσεις. Είμαι εδώ. Έτσι. Ο άνθρωπος, επειδή μεγάλοι και επιτυχημένοι άνθρωποι, το κύριο χαρακτηριστικό του είναι και το χιούμορ. Ναι. Δεν το αντιμετώπισε όπως έπρεπε. Ξέρεις, εδώ έχει. Ναι. Και δεν το δείχνει όμως. Ναι, εντάξει, γιατί πρέπει να δείχνει σκληρός απέναντι προς όλους. Πώς θα γίνει. Ναι. Άνθρωπος έχει τόση επιχειρήση, τόσοι άνθρωποι τον κοιτάνε στα μάτια και παρακαλάνε να είναι καλά για να έχουν ευτυχισμένη καθημερινότητα. Ναι. Σε πόσους ανθρώπους άλλαξε τη ζωή, για να το σοβαρέψουμε και λίγο. Και τον λέω και κλείνοντας μετά, κάτι στις 6 παρά 7 ήταν το μάτς, 7.30 κάτι εκεί. Το λέω, εγώ θα πάω. Με τι θα πάμε στο γήπεδο, με λέει, να πάμε το ελικόπτερο μαζί να κατέβουμε. Το λέω, εγώ θα πάω με το ελικόπτερο, θα έχεις λέω ένα πρόβλημα θα αντιμετωπίσεις. Με λέει, τι, θα το αγιώνεται μέσω μεταφραστή. Λέω, θα πέσω, τι έφτασε το ελικόπτερο και κατέβηκε στο Βόλο. Και βγαίνουμε οι δύο. Θα λένε όλο το γήπεδο και οι υπαξιδιώτες και οι εξήδες. Λέω, πώς ξέρετε αυτό. Καλά, ο ένας είναι ο Κ. Ο άλλος ποιος είναι. Την καλημέρα μας, το φίλο μας. Και στο τελικό πέρυσι στην Αθήνα. Α, γιατί ήμουνα αυτό τη Smart. Παρόν. Που ένιωσα και λίγο άσχημα. Πάλι ήταν βραδάκι τελικό. Μπαίνουμε μέσα, ήμασταν. Κοιμηθήκαμε στο ίδιο ξενοδοχείο που κοιμήθηκε και η ομάδα και δίπλα στους ποδοσφαιριστές. Άσχημη η βραδιά εκείνη, θα αναφερθούμε μια φορά. Τραγωδία. Η χειρότερη βραδιά που πέρασε. Τραγωδία βραδιά. Μετά θα έχει πολύ κουσκούσει αυτή η βραδιά. Τέλος πάντων, το μεσημέρι της επόμενης ημέρας περνάει ο Ιβάν για να χαιρετήσει τους παίκτες. Έχει μερικούς ανθρώπους οι οποίοι είναι λίγο παραπάνω από φουσκωτή. Ναι. Φούσκω το ξεφούσκω τη δεξιά-αριστερά όλη τη γωνία και κατεβαίνω και συναντιόμαστε σε μια απόσταση 4 μέτρων. Και τον κλείνω μέσα στην αγκαλιά μου, επί τριλέπτου. Ναι. Και λέμε, όλοι μένουν άφωνοι, τι γίνεται τώρα, ακούς. Ναι. Και το λέω, οι φουσκωτοί δεν ήξεραν πώς να αντιδράσουν. Οι άγιοι αυτοί άνθρωποι, τα καλά παιδιά, με περισσότερη σωματική ρόμη, αυτό εννοούμε φουσκωτοί. Ναι. Καθόμαστε λοιπόν και τον λέω σε μια απόσταση και 2 μέτρα, θα πληρώσει εσύ τον καφέ σήμερα, με έχει κουράσει, λέω. Με έχει βάσει. Και τα λέγαμε. Ο άνθρωπος είναι απολαυστικός και συζητητής. Πέρα από το ότι είναι ο κολοσσός. Αυτά είναι τα κομμάτια μας. Αυτά λοιπόν η σχέση, πώς δημιουργείται και πώς χτίζεται. Πιστεύεις, άμα το δουλέψουμε, θα γίνεις πρόεδρος του ΠΑΟΚ? Γιατί είμαι αυτό το όνειρό μου. Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Όχι. Είπαμε, θα λέμε σοβαρά πράγματα. Ναι, εμένα σε κάποια φάση. Η φύση δηλαδή, και θέση. Ωραία, θα σου λέει είναι... ένα μήνα πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Ένα μήνα. Ναι. Τι θα κάνεις?
Θεωρώ ότι θα βοηθούσα θετικά την ομάδα με τις ενεργείες μου. Γιατί όλα θα ήταν ο στόχος στην επίτευξη του απόλυτου. Και θα γινόταν. Και θα ζητούσες λεφτά μπροστά ή θα έρχεσαι να το μόνο του καταφέρω θεωρώ. Αν είχα να κάνω με τον Ιβάν, ήταν μακάβι να έχουμε να κάνω αυτά. Ό,τι θέλει ο Άγιος άνθρωπος μετά, after. Στον μόνο. Όμως πεις για οποιονδήποτε άλλον, μπροστά και για δύο χρόνια. Αν θέλετε. Αλλιώς περάστε έξω για γυμναστική. Μάλιστα. Τώρα που είπες για το χιούμορ του Ιβάν, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, άκουγα προχθές κάπου, άκουγα ότι είχε πάει στο θέατρο του Σεφερλί. Ναι. Το έχεις ακούσει αυτό? Εγώ στο Σεφερλί δεν πάω ούτε απ' έξω. Όχι, ναι, είχε πάει εγώ, δεν γελάω με το συγκεκριμένο, δεν πει καθόλου. Είχε πάει ο Ιβάν και κάθε στην πρώτη θέση και έκανε το σκέτς ο Σεφερλής τον Ιβάν με το όπλο. Α. Και ο Ιβάν ήταν εκεί και χειροκροτούσε και τον είπε κάτι, τον γνωρίζετε τον κύριο. Και απάντησε και ήταν ένα χιουμοριστικό. Δεν το ξέρω καθόλου. Αθήνα, 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 Αθήνα. Στο Δελφινάριο. Και στο Δελφινάριο. Και είπαν ότι έχει τρομερό χιούμορ. Ναι, μα είναι ίδιο το μεγάλο ανθρώπινο το χιούμορ. Πώς έρθει να τη βγάλει και να είσαι γρήγορο, δε. Η γρηγοράδα από το χιούμορ ξεκινάει. Εμείς που δεν είμαστε μεγάλοι και έχουμε χιούμορ. Ναι, αυτό πάλι με σένα είναι η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Και θα μπορούσε να πεις πριν όταν σου έλεγε τι θα έκανες αν θα γινώσουν πρόεδρος και τα λοιπά. Μετά, έπρεπε να πεις ότι θα έβαζα τον Αλέκο πρόεδρο και εγώ θα παρέμεινα στο πόστο μου που είναι υπεύθυνος παρασκηνίου. Αυτό μπορεί να το κόψει τελώς, άσχετα που είναι ζωντανή εκπομπή, να μην ακουστεί καθόλου. Γιατί ο άνθρωπος δηλαδή κάπου έχει ξεπεράσει τα σκαμμένα και στόχος του είναι να ξεπεράσει τα όρια των επομενετικών ανθρώπων όπως είμαι εγώ. Όταν τα ξεπερνάνε όμως αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχει πρόβλημα μετά. Ναι. Τεράστιο. Τεράστιο. Δεν επανέρχεται ποτέ. Δεν δηλαδή είπαμε και ο Ιώβ, ο βασιλιάς της υπομονής, η Ιώβιος υπομονή από εκεί βγήκε. Έτσι. Ενημέρωσε το κοινό που δεν τα ξέρει αυτά. Ποιος είναι ο πατέρας της ιατρικής? Είναι ο Ασκληπιός, λέει ο άλλος. Δεν λέμε τώρα γιατί σκάμψε. Τα λέμε τώρα. Αλέκο, εσύ που έζησες και Ιταλία, όταν λέμε μεγάλη Ελλάδα, πού αναφερόμαστε? Από τη Ρώμη και κάτω. Με τα νησιά. Φέρτε του σκοτώ μέσα. Φέρτε να τα αρχίσει να το βαράνε από τώρα. Φέρτε το. Γιατί ο άνθρωπο. Μάνια Γκρέτσα. Ναι. Ναι. Και ήμουν με ένα φίλο του προχθέ και μου έλεγε τα επιτεύγματά του σαν ποδοσφαιριστή. Την έβρισκε. Ναι, άκου τι είχαμε λέει. Σοβαρά μιλάει. Δεινό σκόρε λέει. Ναι. Έχει σου λούπι σε τρεφόρ, να ξέρει. Ναι. Εκείνο τη εποχή με την μπούκλα. Αν δεν πε τα δικά σου, πε γιατί δεν καβατιέσαι. Πε μόνο ένα. Ναι, αυτό, πε ένα. Κάτι σαν τα λικόσκυλα το κρατάμε. Στην Ιταλία, πώς μια καριέρα μπορεί να χαθεί? Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής που ήμουν ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής να μην φτάσει ποτέ στην κορυφή. Έχει κι άλλο, μην νομίζεις ότι σταματάει εδώ συνέχεια. Λοιπόν, υπήρχε η πανεπιστημιακή ομάδα της Παβίας που έβγαινε και έπαιζε με τα άλλα τα πανεπιστήμια. Και εκεί έπαιζε ένας Έλληνας, Βράνης λέω και το όνομα. Και κάποια στιγμή είχε πει το. Έπαιζε εκεί ο Βράνης, εκεί ξεκίνησε. Έπαιζε. Έπαιζε εκεί. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, σεντρεφόρ. Και λέει τον προπονητή, έχω και έναν φίλο Έλληνα που παίζει πολύ καλά. Λέει, φέρ' τον στις προπονήσεις. Πήγαινα εγώ στις προπονήσεις, κανονικά τίποτα, αλλά ποτέ δεν με καλούσε ούτε καν για φιλικό. Ποτέ. Ούτε στους αγώνες. Πώς δεν ξεχώρησε. Είχε μάτι αυτό. Αυτός είναι προπονητής. Βέβαια, οι παίκτες που έπαιζαν ήταν παίκτες τρίτης εθνικής. Ο Καούζη, ο Μπέτεκα, φαντάζομαι. Πολύ καλή, πολύ μόνο αυτοί μπορούσαν σε φάνη. Ειλικρινά, πολύ καλή παίκτη. Ο Σιρέα, ο συγχωρεμένος. Ναι. Κάποια στιγμή, κάποια μέρα πήγαμε να φάμε το μεσημέρι και μετά πήγαμε να παίξουμε λίγο χαρτάκι, πόκα, φοιτητές. Ναι. Και παίξαμε από τις 3 η ώρα το απόγευμα μέχρι την άλλη μέρα στις 12. Κλασικοί φοιτητές, ωραία. Κλασικοί φοιτητές Έλληνες στην Ιταλία. 21 ώρες είναι αυτό, να ξέρεις. 21 ώρες. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχαν τηλέφωνα για να μας ψάξουν. Τοποθετηθείτε χρονολογικά, 88. Ναι. Γυρίζω εγώ στο σπίτι. Πρέπει να ήταν γύρω στο 84-83. Ναι. Επιστρέφω στο σπίτι και έβλεπα το κρεβάτι, παράδειγμα, από εδώ μέχρι την. Όαση. Μέχρι την Χαλκιδική. Μια όαση να πέσω κάτω, να κοιμηθώ 3 μέρες, 4 κτλ. Κάτω από την πόρτα βοηθός προπονητή. Έλα να παίξεις. Έλα, έχουμε αγώνα, φιλικό, δεν θα έρθουν οι βασικοί, όχι. Να παίξετε εσύ. Όχι, δεν θα έρθουν οι βασικοί, δεν θα έρθουν οι αλλαγές, οι άλλοι που θέλαμε δεν είναι. Αυτό. Και έμενες εσύ. Αυτό. Α, θα είναι σωστός, θα τα λες όπως πρέπει. Λοιπόν. Δεν ακόβεις, συνέχισε. Τι να κάνω. Αναγκαστικά παίρνω το σάκο, να μην ξεφυλιστώ, και πάμε σε μια πόλη φανφούλα. Τράπουλες πες μαζί. Όχι. Ανεβαίνω στο λεωφορείο, κοιμόμουν από την ώρα που πήγαμε μέχρι που φτάσαμε φυσικά. Μπαίνω μέσα στο γήπεδο
Και κοιμάσαι το γήπεδο σαν κρεβάτι και το γήπεδο. Περνούσε η μπάλα αριστερά-δεξιά. Εγώ ούτε μπάλα έβλεπα ούτε τίποτα. Κάποια στιγμή τη βλέπω. Την μπάλα. Ναι, βλέπω την μπάλα μπροστά μου, σχεδόν μόνο μου. Για ένα κλασικό τέτα-τέτ κτλ. Πάω να φτάσω πάνω στην μπάλα. Οπότε ήρθε ένα, μου παίρνει την μπάλα. Ήταν πρώτη φορά που θα ακουμπούσα και τελευταία την μπάλα. Ούτε την ακούμπησα ούτε τίποτα. Μόλις τελειώνουμε και ο προπονητής μαζό που με έβλεπε. Πολλά κιόλα. 7-8-0. Ο προπονητής μαζό. Όχι, δεν το έβλεπε κανένα. 3-1. Είναι πιο εύηχο. Μαζόχα με άφησε 90 λεπτά μέσα και στο τέλος μου λέει δεν πήγε και πολύ καλά. Δεν πήγε και πολύ καλά. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Και δεν με ξανακάλεσε. Και δεν με ξανακάλεσε ούτε στις προπονήσεις. Τώρα θα πούμε για μερικές λέξεις, έτσι θέλω να πάμε. Λέξεις οι οποίες έχουν άλλη σημασία και 9 στους 10 δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνουν οι λέξεις. Ναι. Λοιπόν, Σταύρο, μιλούσα χθες με δύο νεαρά παιδιά. Ναι, το έχουν το πρόβλημα αυτό, ναι, τα νεαρά παιδιά. Νεαρά, ήταν 24-25 χρόνια. Και τους μιλάω για πληθωρισμό. Ναι. Και τι μου απαντάει ένα παιδί. Για να πούμε πρώτα για την οικονομία της συζήτησης, πληθωρισμός λέγεται η τάση για συνεχή άνοδο των τιμών. Ναι. Αυτό είναι ο πληθωρισμός. Και με λέει, ναι, λέει, η Ελλάδα λέει μπορεί να αυξηθεί και άλλο πληθυσμός της. Ναι, δηλαδή το αυτά τα παιδιά, μηδέν, 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 δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει λίγο να μαθαίνουν περισσότερα πράγματα, δεν μαθαίνουν. Τα εύχριστα. Εμείς δεν λέμε παραπάνω. Δηλαδή τώρα εγώ είναι ανεπίτρεπτο, έτσι, 28 Οκτώβριο, τώρα πάμε τώρα, το τι γιορτάζουμε και πάμε στην Τζιμισκή, στην κάτω, στη Μητρογόρο και ρωτήσουμε τα παιδιά, 8 στα 10 θα σε πούνε λάθος. Να πω κάτι, γιατί είμαι και μέσα σε αυτόν τον χώρο, τον εκπαιδευτικό, η γυναίκα μου είναι εκπαιδευτικός, δύο παιδιά στην τρίτη ηλικίου. Ναι. Πιστεύω ότι τις γνώσεις που είχαμε εμείς στην έκτη δημοτικού, τις έχουν τώρα στην τρίτη ηλικίου. Για να μην το πάμε μακριά, σας πω εγώ εδώ που μαζεύω όλη την ώρα από σχολές παιδιά. Εγκυκλοπαιδικές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή από το ποντάρουμε στη νέα γενιά. Πιο καλά ποντάρετε στο Βουαζέν. Ποντάρετε στο κόκκινο. Παίξτε 32 και τα γειτονικά. Αφήστε την νέα γενιά. Λέμε, δεν είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινο. Τώρα κάποιο νομίζει ότι μίλησε γαλλικά. Ότι μίλησε για το γαλλικό χρηματιστήριο. Όχι, απλώ επειδή η Goldbet που πάντα αγαπάμε και στηρίζουμε έχει και καζίνο. Να μάθουμε σήμερα στου απλού ανθρώπου που είναι μακριά από το χώρο. Όχι, να πούμε το εξής. Η ρουλέτα λοιπόν, η οποία αποτελείται από 37 νούμερα, είναι 36 και το 0. Το 0 και είναι νούμερο κανονικό. Σαν είναι, το βάζεις. Δεν το έχει το 0, έχει το 37 ας πούμε, υποθετικά λέμε, ωραία. Η πιθανότητα για να βγει ένα νούμερο είναι 2,7%. Οπότε αν ποντάρετε 10 νούμερα, εσείς θα έχετε 27% πιθανότητες και 73% πιθανότητες θα έχει πάντα το θηρίο, το τέρας, το ανίκητο. Ναι. Η ρουλέτα. Μην προσπαθείτε να κερδίσετε αυτό που δεν κερδίζετε ποτέ. Ναι. Και σας το λέει αυτός που τα έχει κάνει όλα άνα στη ζωή του στο συγκεκριμένο. Ναι. Μακριά και όχι αγαπημένη. Ναι. Μακριά. Μπέστε live στην, στην Goldbet και διασκεδάστε. Live, με ψίχουλα, με ωραία πράγματα, έτσι, να μην πονάει η ψυχούλα σας. Έκανα κάποια δοκιμαστικά εγώ σήμερα. Α, μπράβο. Είναι ωραίο, γιατί σου μιλάει η κοπέλα, την βλέπεις. Να σου πω, εγώ θέλω και strip ρουλέτα, γίνεται αυτό, δεν απογοητεύεται. Strip δεν το ξέρω. Θα ξεντύνουμε κι εγώ μα χάνω. Α, είναι αλάχιστο. Για strip άλλα ξέρω τι γίνεται. Ναι, η ρουλέτα είναι δύσκολη, φίλε. Η οποία χωρίζεται σε τρία σημεία, να ξέρετε. Τα τόξα. Τα τόξα. Εξήγησε τα φόδια, γιατί θα πάρει μια φορά και δεν καταλαβαίνω. Τα τόξα λοιπόν είναι τρία. Ναι. Είναι το γνωστό αγαπημένο Βουαζέν. Το Βουαζέν, το οποίο περιέχει. Έχει νουμεράκια 17, συμφωνείτε κύριε Λέκο. Με το πράσινο γυλαίκο. Δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Αν ξέρετε. Και άλλοι είναι θειασότητες λοιπόν του Βουαζέν, άλλοι θειασότητες του Τιέρ, του δεύτερου τόξου και άλλοι των Ορφανών. Έτσι, ως εκεί δεν είναι αγκαλιασμένο. Ορφανά γιατί λέγονται. Ορφανά λέγονται επειδή δεν είναι μαζεμένα σε μία σειρά. Είναι ανάμεσα το ένα κομμάτι στο Τιέβι και το Βουαζέν, τα πέντε και τα άλλα τρία. Εσύ παίζεις Βουαζέν μόνο, δεν έχεις. Εγώ παίζω Βουαζέν μόνο. Εμένα να με πούν ότι η πύλια θα πάει εκεί, στην άλλη πλευρά, εγώ θα επιμείνω εκεί εγωιστικά και συχαμένα. Ναι. Γι' αυτό είμαι σύχαμα. Ναι. Κατάλαβα, κάνω αυτό, την αυτοκριτική μου τώρα. Αυτοκριτική, φίλε. Ναι. Εντάξει, μόνο μεγάλοι άνθρωποι. Μόνο μεγάλοι άνθρωποι μπορούν να πούν τον εαυτό του σύχαμα. Μα είναι, μα αυτοί είναι. Εγώ τον αυτοσαρκάζομαι είναι βασικό χαρακτηριστικό του χαρακτήρα μου. Ωραία. Αλλά εγώ εσύ που δεν έχεις πάει ποτέ σε καζίνο, ρε. Πώς θα διευθύνεις, ποτέ... από απόσταση θα διευθύνεις. Πώς σε διευθύνει σε καζίνο χωρίς να έχει ποτέ σε καζίνο. Βαρόνε Μινχάουζεν, Πινόκιο. Δεν σημαίνει ότι αυτός που δουλεύει σε καζίνο αγαπάει και το τζόγο ή ξέρει από τζόγο. Όπως μερικοί μεγάλοι προπονητές, δεν σημαίνει ότι έπαιξαν και ποδόσφαιρο. Ο Μουρίνιο δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Άλλος. Ο Αλέκος μας λέει τώρα. Άλλος μεγάλος προπονητής που δεν έπαιξε. Ο μεγαλύτερος όλων.
πάνω από, και από το Μωρίνιο, δεν τον ξέρεις βέβαια εσύ. Ήταν, ήμουν θαυμαστής του. Έπαιξε τη μεγαλύτερη. Η ομάδα του έπαιξε την καλύτερη μπάλα όλων των εποχών. Για μια αν μου πεις τίποτα δεκαετία, 40, 30 και 12. Ο Σάκη. Ο Αρέγκο Σάκη. Ο Σάκη όταν είχε τη μεγάλη. Ο Αλέκος από τον Άγιο Νικόλα, ότι σε ένα και πρόσφερο, ότι δεν ξέρω τον Αρέγκο Σάκη, που σε λέω για να μην το θυμάσαι, είναι φίλος μου ο Σάκη. Όχι, εγώ μίλησα μαζί του. Τον Αλέκο, έτσι. Ειλικρινά. Είχε τους τρεις μεγάλους. Ωραία, κάτσε λίγο, είμαι στη μέση από έναν που λέει ότι είναι φίλος του Αρέγκο Σάκη. Για να τον γνώρισε. Που τον γνώρισε τον Αρέγκο Σάκη. Είναι Ιταλία εκείνα τα χρόνια. Το ενδεχόμενο να ήσασταν μαζί εκείνη την ώρα. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Ωραία, εντάξει. Καμία σχέση, ούτε τον ήξερα. Ούτε ναι. Πού τον γνώρισε, Αρέγκο? Το Σάκη, τον Γιώργο. Εξάκη, τον Αρέγκο. Τον Αρέγκο. Τον Αρέγκο. Τον Αρέγκο Σάκη στην Ιταλία. Όχι, θα τον γνώρισε στην Κίνα. Ναι. Εγώ, η πρώτη επαφή με το Σάκη ήταν όταν ήταν. Πρώτη επαφή, όχι προσωπική επαφή. Ερωτική. Όταν ο Σάκη ήταν στην Πάρμα προπονητής. Oh. Εμείς ήμασταν κοντά στην Πάρμα πολλές φορές. Τύχαινε εκεί, Σάκη. Ακούγαμε Σάκη, λόγω ονόματος, το όνομα Σάκη. Πες μου, τρεις ποδοσφαιριστές της Πάρμα που να τους ξέρει ο μέσος φύλαθρος. Καλούς δηλαδή. Δύο της Πάρμα. Όχι τώρα, δύο, στην ιστορία της Πάρμα. Δύο έχουμε. Να σου πω δύο που πέρασαν από τον ΠΑΟΚ. Και από τον ΠΑΟΚ. Θα πεις τον Νίνη τώρα? Όχι, ποιον Νίνη. Κονσεϊσάο έπαιξε στην Πάρμα. Σέρτζιο, Κονσεϊσάο έπαιξε στην Πάρμα. Νομίζω μας και το... Και θα... Κονσεϊσάο έπαιξε στην Πάρμα. Έπαιξε στην Πάρμα. Αυτό κατά πόσο, γιατί θα ξετυλιστούμε τώρα. 100%. Πάρμα, Λάτσιο και Ίντερ. Ρουφιάνος θα δουλέψει. Πάρμα, Λάτσιο και Ίντερ. Λάτσιο και Ίντερ, άστο, μην τα βάζεις. Αυτά είναι δεδομένα. Το Πάρμα έχω αμφιβολίες. Ναι. Και... Δηλαδή τι, εσύ τι λες, ότι από την Πάρμα πήγες στη Λάτσιο, παράδειγμα. Τώρα θα γελιοποιηθείς και θα μας στείλει ο Φιάνος, δεν έπαιξε ποτέ στην Πάρμα. Μέσα το βράδυ. 100%. Και ένα, να σου πω και έναν άλλο που το, θα μου τον πεις εσύ όμως, εγώ τον ξέρω. Που ήρθε και στον ΠΑΟΚ Κολομβιανός, Σεντρεφόρ, Επιμπάγεβιτς. Βαλένσια. Βαλένσια έπαιξε χάλι και αυτός. Ήταν. Μαζί, χάλι ήταν. Βαλένσια έπαιξε. Με τον Ασπρίλια. Τον Ασπρίλια, μπράβος. Μπράβος. Αλλά πέρασαν και πολλοί άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές από την Πάρμα. Πολύ μεγάλοι. Ρολίν Τόμας. Η οποία τώρα, μπράβο. Τώρα ξανανέβηκε. Η Πάρμα είναι η πόλη της Ιταλίας που έχει 3-4 προϊόντα γεωργικά με παγκοσμίου φήμης. Όπως και... φτιάχνουμε λένε 2000-2001. Πάρμα, ε. Ναι. Πάρμα μετά την... Ίντερ. Μετά τη Λάτσιο και μετά Λάτσιο. Πήγε Ίντερ. Και μετά πήγε από την Πάρμα πήγε στην Ίντερ. Άντε. Για πες τα προϊόντα, ποια είναι τα κορυφαία. Η Πάρμα, στην Πάρμα υπάρχει Μπαρίλα. Ναι. Το κορυφαίο λιγκουίνι. Ναι, που υπάρχει στον κόσμο. Ναι. Στην Πάρμα υπάρχει η Πάρμαλατ. Ναι, η διαφήμιση της ομάδας. Και διαλύθηκε. Ναι, ήτανε. Διαλύθηκε, αλλά είχε εργοστάσιο κάτω ναι. Μέχρι στη Βραζιλία κτλ. Στην Πάρμα υπάρχει, από εκεί βγήκε και τον προσούτο την Πάρμα. Προσούτο κρούτο. Κύριε, αφού με το προσούτο θέλω να κλείσουμε, να σε ευχαριστήσουμε. Για το Σάκη. Για το Σάκη. Βρίσκει ένα δομιάδι από το μεγάλο. Εγώ τόσο πληρώνομαι, κύριε. Τρεις ώρες θα ματάω. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Άσε, no pay, no play. Άστο. Ένα λεπτό για το Σάκη. Ένα λεπτό για το Σάκη. Μόλις τον πήρε ο Μπερλουσκόνη. Σε έδειξη διαμαρτυρία, επειδή ο Αλέκος στο στούντιο, αποχωρώ. Μόλις τον πήρε ο Μπερλουσκόνη για προπονητή της Μίλαν. Την πρώτη μέρα πήρε κασέτες από την προπόνηση της Πάρμα. Το είπε ο Μπαρέζη, δεν το είπα εγώ, το είπε ο Μπαρέζη έπειτα στις... Ξαναπες. Λοιπόν, τους έδειχνε από την πρώτη μέρα βίντεο, κασέτες, πώς έπαιζε η Πάρμα. Και έλεγε τον Μπαρέζη, τον βλέπεις αυτόν, το νούμερο 5 παράδειγμα. Έτσι θέλω να παίζεις. Ο Μπαρέζη τραβούσε τα μαλλιά του. Αρχηγός της Εθνικής Ιταλίας, αρχηγός της Πεχτάρα και τα λοιπά. Τον έλεγε ο Σάκη να παίζει σαν τον Παπασταλίτη. Που δεν τον ήξερε. Σαν τον μεγάλος προπονητής. Τελειώσαμε. Εγώ τελειώσαμε. Να είστε καλά. Σουφάκι μου.